Dagoni. Ναι, έχουν γίνει, το έχω μάθει, γιατί ήμουν και εκτός Κορίνθου. Έχουν γίνει τελευταία πάρα πολλά συμβάντα. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Είμαι εγώ ως υπεύθυνος αντιδήμαρχος. Είναι πιο κάτω ο πρόεδρος της Φιλοζωικής, ο κύριος Βενετσάνος, και το μέλος της Φιλοζωικής, η κυρία Γκιώκα Πιπίνη. Για να καταγράψουμε, να δούμε ποια δέσποτα είναι επικίνδυνα και έχουν τελευταία κάνει πάρα πολλές επιθέσεις, έτσι ώστε να καλέσουμε και τον κύριο Ψυχάρη, τον υπεύθυνο εκπαιδευτή, για να πάμε στο καταφύγιο να μπορέσουμε να τα δούμε, να τα εξετάσει ο κτηνίατρος και να κάνουμε όλες τις ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. Ως γνωστόν, με πρόσφατη απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, συστάθηκε η Πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος Διαχείρισης, Μέρινας και Περισυλλογής των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. Τις επόμενες μέρες, είπαμε, θα τα περισυλλέξουμε, θα υποβληθούν σε διάφορες εξετάσεις, θα εμβολιαστούν, θα στηρωθούν, ό,τι λέει ο νόμος δηλαδή, και θα σημανθούν. Έχουμε κάνει δηλαδή τα πρώτα βήματα, έτσι. Όπως βλέπετε, το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Εμείς ακολουθούμε το σωστό δρόμο και πιστεύω στο τέλος θα έχουμε και ένα αίσιο τέλος. Είναι πολλά τα σκυλιά. Εγώ πιστεύω προσωπικά, προσέβημαι την πρώτη ματιά που έχουμε κάνει τώρα και είναι κάτω και η υπεύθυνη που σας είπα, ότι ειδικά μέσα στο κέντρο της Κορίνθου είναι γύρω στα 4 με 5 σκυλιά τα επικίνδυνα. Τα υπόλοιπα είναι κάπως, ναι, τα οποία δεν πειράζουν όπως βλέπω. Επίσης θα πάμε και στο νοσοκομείο να δούμε εκεί πέρα κάποια που βρίσκονται στο νοσοκομείο, καθώς και στο έκτο σύνταγμα πεζικού. Το οποίο θα πάμε και τώρα σε λίγο. Ναι, ναι. Εκεί έχετε παράπονα από τους αστυνομικούς εκεί του σημείου. Ναι, υπάρχουν μέσα, έχουν μπει τότε που ήταν ανοιχτά οι πόρτες, έχουν μπει γύρω στα 5-6 χιλιά. Εκ των οποίων μόνο το 1 με 2 είναι τα τσοκοκές, όπως με ενημερώσαν τα επικίνδυνα. Τα επικίνδυνα αυτά θα συστηρωθούν και ο νόμος λέει άλλα. Ότι πρέπει να φερθούν ελεύθερα πάλι στον χώρο που. Θα δούμε, ναι, ο νόμος δεν μπορεί να λέει ότι θα φερθούν ελεύθερα στο φυσικό περιβάλλον. Δεν σημαίνει όμως ότι θα είναι εδώ στο κέντρο της Κορίνθου. Γιατί ο νόμος λέει πρέπει να είναι μακριά από σχολεία, μακριά από αποστάσεις, από νοσοκομεία κλπ. Θα βρούμε κάποιο μέρος ώστε μπορούμε να τα βάλουμε σε κάποιο σημείο να μην δαιμονίζονται. Καταρχάς, έχουμε και το πεδίο βολής, είναι το καταφύγιο, το προσωπικό καταφύγιο. Μετά το καταφύγιο που λέει να γυρίσουν στο φυσικό περιβάλλον, θα βρούμε κάποιο μέρος το οποίο θα είναι και κάποιες στροφές, κάποιο ταΐστες, ποθίστες, για να μπορέσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά.